στις 6 γιατρούς από 13 που προβλέπει ο οργανισμός του νοσοκομείου Χανίων λειτουργεί η Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Εν ώψη νέων αποχωρήσεων και παρετήσεων γιατρών την 1η Απριλίου και την 1η Μαΐου, η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ του Νοσοκομείου και ο Σύλλογος Εργαζομένων εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Και αυτό θα αποτυπωθεί στους ασθενείς όταν οι γιατροί δεν θα μπορούν να δουλέψουν. Όταν θα σου λέει, αδερφέ, δεν μπορώ να βάλω παραπάνω χειρουργία. Τόσα βγαίνουν. Δεν γίνεται παραπάνω. Δεν μπορώ ούτε να κλωνοποιηθώ, ούτε να αποκτήσω δυνάμεις υπεράνθρωπες. Μόνο την τελευταία πενταετία στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύτηκαν 8.469 ασθενείς, έγιναν 7.300 χειρουργία, 48.325 τακτικά ιατρία, 12.266 απογευματινά ιατρία, ενώ αντιμετωπίστηκαν 73.000 επείγοντα περιστατικά. Όταν μιλάμε για μια πόλη, η οποία θέλουμε να θεωρούμε ότι είναι τουριστική ναυαρχίδα και θέλουμε να έρθουν οι ξένοι και να νιώθουν ασφαλείς, και ζητάμε από γιατρούς να δουλεύουν άκοπα με την ελπίδα ότι θα φτιάξει και θα προγραμματίσουμε και θα προσλάβουμε και όχι βγάζουμε προκηρύξεις αλλά δεν έρχονται, γιατί είναι κακοί οι γιατροί που δεν θέλουν να έρθουν με λίγα λεφτά να δουλεύουν πολύ. Με σοβαρές ελλείψεις λειτουργούν και οι παθολογικές κλινικές, οριακά καλύπτονται οι εφημερίες στην παιδιατρική, ενώ μεγάλη πίεση δέχεται η νεφρολογική κλινική. Βγήκε το Υπουργείο Υγείας και λέει θα κάνω 854 προσλήψεις γιατρών και το λέει πριν τις εκλογές. Που ξέρει ότι στις εκλογές παγώνουν οι προσλήψεις. Μα δεν κοροϊδευόμαστε με στα μάτια μας. Στην πρόσφατη παγκρίτια κινητοποίηση των υγειονομικών στα Χανιά, εκπρόσωποι των εργαζομένων περιέγραφαν μια οριακή κατάσταση, κάνοντας γνωστό ότι το νοσοκομείο είναι στελεχωμένο με το μισό προσωπικό από αυτό που προβλέπει ο οργανισμός λειτουργίας του. Η ορθοπαιδική, για να κάνεις ένα χειρουργείο θέλει 3 χρόνια. Για να πούμε ότι οι παθολογικές δεν αντέχουν. Για να πούμε ότι η COVID και η πνευμονολογική πραγματικά δεν αντέχει άλλο. Για να πούμε ότι τα ΤΕΠ κινδυνεύουν να κλείσουν. Για να πούμε ότι οι γιατροί παρετούνται και φεύγουν στο εξωτερικό για καλύτερες συνθήκες. Όλα αυτά πριν καν αρχίσει η τουριστική περίοδος, που σημαίνει περαιτέρω αύξηση της πίεσης σε βασικές κλινικές του νοσοκομείου Χανίων.